Γεια σας. Άλλη μία φυλακτή διάβαση, άλλη μία εκβαθέων στην κυριολεξία αυτή τη φορά εξομολόγηση. Γιατί άλλο θα μπορούσε να μιλήσει αυτή κανείς την εβδομάδα, τη δύσκολη εβδομάδα, μια εβδομάδα που σημάδευσε την ελληνική κοινωνία με όσα ανακάλυψαν γύρω από τους σατανιστές, από τα εγκλήματά τους, από τις επιδιώξεις τους, αλλά και γενικά από τη διάβρωση η οποία υπάρχει σε μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας από το έργο του Σατανά. Βρισκόμαστε στην Ιεράμονη του Αγίου Κυπριανού, στην Αγία αυτή Μονή και συνομιλούμε με τον Σεβασμιότατο κ. Κυπριανό, ο οποίος από χρόνια, πολλά χρόνια, έχει αναλάβει εκστρατεία κατά των ανθρώπων του, του Σατανά, κάνει αγώνα ο οποίος έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, μάχεται και πολλές φορές έχει βγει νικητής, ώστε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μαγεία, άνθρωποι οι οποίοι είναι σατανολάτρες, να γυρίσουν και πάλι εις το ποίημα του Χριστού. Την ευλογία σας, Σεβασμιότατε. Το κυρίο μας, κύριε Μιχαλόπουλε. Είδατε πλέον τι συμβαίνει στον τόπο, δικαιώνεστε. Δικαιώνεστε απέναντι του ελληνικού λαού, ο οποίος με τόση πίστη έχει αγκαλιάσει το μοναστήρι σας και το έργο σας. Δικαιώνεστε διότι κάνετε έναν αγώνα τεράστιο από αυτό εδώ το φυλάκιο της Ορθοδοξίας εναντίον των σατανιστών και εναντίον όλων εκείνων όπου πιστεύουν σε μαγείες και σε διάφορες άλλες τέτοιες πράξεις και προεκτάσεις του διαβολικού έργου. Πέστε μας, κατά πρώτον, το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν κάποτε μάγος. Μάλιστα. Πέστε μας το ιστορικό, αν θέλετε. Αν και ο Άγιος Κυπριανός, κύριε Μιχαλόπουλε, αφού πρωτίστως ήθελα να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη αυτή στο μοναστήρι μας για αυτή τη συνέντευξη, γιατί πιστεύω ότι θα ωφεληθούν πάρα πολύ από αυτή τη συνέντευξη, και να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά για το θαυμάσιο έργο το οποίο επιτελείτε και παρακαλώ το Θεό να σας χαρίζει υγεία και μακροημέρευση και εσάς και στους συνεργάτες σας, για να αγωνίζεστε για το καλό του έθνους και της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Κυπριανός είναι τόσο πολύ δημοφιλής Άγιος που δεν νομίζω να υπάρχει χριστιανός που να μην γνωρίζει το βίο του. Υπάρχουν, μόνο μια σύγχυση γίνεται σε πολλούς από τους χριστιανούς, γιατί είναι ο Άγιος Κυπριανός ο Καρχιδόνος που έχει γράψει και θαυμάσια βιβλία και ο Άγιος Κυπριανός ο δικός μας εδώ, ο Αντιοχίας, που ήταν άλλοτε μάγος. Ο Άγιος Κυπριανός, ο δικός μας ο Αντιοχίας, έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν φοβερός μάγος, δεν έχουμε ακόμη δυστυχώς αξιωθεί να βγάλουμε το μεγάλο βιβλίο του Αγίου Κυπριανού, που έχουμε φοβερά στοιχεία και από βιβλιοθήκες από το εξωτερικό που αφορούν τον Άγιο της Μονής μας. Γιατί ένα από τα στοιχεία ήταν σε μια ηλικία 7 με 10 ετών είχε χρηματίσει νεοκόρος ο Άγιος Κυπριανός εδώ στην Ακρόπολη των Αθηνών. Από αυτή την ηλικία είχε την σατανική, να πω, έφεση για να ασχοληθεί με την μαγεία και γύρισε σε πολλά άλλα μέρη και μάλιστα πολλές φορές με συγκίνησε όταν εδώ από το μοναστήρι μας κοιτάζω κάτω στην Ακρόπολη. Λοιπόν, να το φανταζόταν την εποχή εκείνη ο Άγιος Κυπριανός ότι μετά από 16 περίπου αιώνες απέναντι από την Ακρόπολη, στο βουνό εδώ στο δυτικό μέρος της Πάρνηθος, θα υψωνόταν μια άλλη Ακρόπολη της Ορθοδοξίας που ήταν προς τιμήν του ονοματός του. Ο Άγιος Κυπριανός, και αυτό είναι, θα πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ οι χριστιανοί μας και ιδιαιτέρως αυτοί που τρέχουν δυστυχώς για να λύσουν αυτά τα προβλήματα στους μάγους, στα μέντιουμ, στους αστρολόγους και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι όργανα του Σατανά,
Αν σήμερα είναι Άγιος και ευεργετεί το ανθρώπινο γένος τώρα 16 περίπου αιώνες και θα το ευεργετεί με την παρεσία που έχει στο Χριστό μας μέχρι το τέλος του κόσμου, οφείλεται σε μια αποτυχία που έχει στην καριέρα του σαν μάγος. Όταν ένας ειδωλολάτρης Αγλαΐδας είχε ερωτευθεί την Ιωστίνα, που ήταν πανέμορφη, όμως χριστιανή, και όχι στο όνομα χριστιανή, στα βιώματα, στην πράξη, που είχε στοχεύσει την αγνότητα, την παρθενία, τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και κατά την καλή συνήθεια των πρώτων χριστιανών, των πρώτων αιώνων, που κοινωνούσαν 3 και 4 φορές την εβδομάδα χριστιανοί, όπως σε μια επιστολή του Μέγας Βασίλειος στην Κεσάρια, λέει εδώ οι πιστοί μας μεταλαμβάνουν 4 φορές την εβδομάδα και εντύχει εορταζόμενος Άγιος και 5 φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, εφόσον η Ιωστίνα ήταν ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, με την αγνότητα, με τη σοφροσύνη, με τον εκκλησιασμό, με την νηστεία, την προσευχή, την Αγία Κοινωνία, πώς ήταν δυνατόν να την πιάσουν τα μάγια? Γιατί αυτός ο Αγλαΐδας, όταν πήρε την αρνητική απάντηση από την Ιωστίνα που την ήθελε να πάρει η γυναίκα του, αυτός κατέφυγε τότε να την πάρει τις μαγείες στον τότε μάγο Κυπριανό. Και μάλιστα του είπε, ήταν πολύ πλούσιος, ότι τη μισή του περιουσία θα του την έδιδε εάν θα είχε σαν γυναίκα του την Ιωστίνα. Φυσικά αυτά είναι εύκολα για τον Σατανά. Και από μια πείρα που έχουμε εδώ στο μοναστήρι τώρα 30-33 χρόνια, δεν θα είναι υπερβολή να σας πω ότι 60% και 70% παντρεύονται με συμπαίθερο το διάβολο, με μαγικά πράγματα. Δηλαδή τι εννοείται? Με μαγείες που καταφεύγουν, ας πούμε, προκειμένου να πάρουν κάποιον που θέλουν, ας πούμε. Δεν έχουμε το χρόνο να σας διηγηθώ πάνω σε αυτά συγκλονιστικά παραδείγματα. Και έτσι λοιπόν το πιο εύκολο για το μάγο ήταν αυτό. Όμως τα βρήκε δύσκολα, γιατί η Αγία Ιωστίνα ήταν υγειασμένη, είχε το Χριστό μέσα της. Έστειλε τον πρώτο διάβολο, απέτυχε. Έστειλε τον δεύτερο που διαβάζουμε στο 2, απέτυχε. Έστειλε τον τρίτο με μορφή γυναικός, που είχε και διάλογο με την Ιωστίνα. Και εκείνος απέτυχε. Και του είπαν, δεν μπορούμε αυτή να την πλησιάσουμε, γιατί είναι ενωμένη με τον Χριστό, με τον Αζωραίο συγκεκριμένα. Και αυτός τότε σε αυτή την αποτυχία του προβληματίστηκε και πήγε στην Ιωστίνα και της είπε, ποιος είναι ο Θεός αυτός που εσύ λατρεύεις και είναι πιο δυνατός από αυτούς που εγώ λατρεύω? Και αυτή τον κατήχησε, τον οδήγησε στον επίσκοπο της επαρχίας, πίστεψε ο Άγιος Κυπριανός, αγάπησε τον Χριστό, βαπτίστηκε, απέδωσε αξίους καρπούς μετανοίας, τα λέω έτσι περιληπτικά για να μην κουράζω. Η Εκκλησία τον αξιοποίησε για τους καρπούς της μετανοίας του, τον έκανε διάκονο, πρεσβύτερο και επίσκοπο στην Αντιόχεια και είχε κάνει διακόνησε τότε την Αγία Ιωστίνα στην επαρχία του εκεί και ήταν τα χρόνια του διωγμού, που μετά από πλουσίους καρπούς που απέδωσε σαν ιεράρχης ο Άγιος Κυπριανός της Ορθοδοξίας, εμαρτύρησε στις 2 Οκτωβρίου μαζί με την Αγία Ιωστίνα μαζί. Και γι' αυτό ειδικά έχει το χάρισμα που το Θεό λάβει, επειδή το κάποτε υπερέτησε τους σατανάς, τους δαίμονες, τώρα να εναντιώνεται εις τους δαίμονες. Και θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που πρωτοξεκινήσαμε εδώ στο μοναστήρι πριν 33 χρόνια, με τα 2 πρώτα κελάκια και το πρώτο μικρό εκκλησάκι, το παλιό καθολικό της Μονής, όταν τότε νέος κληρικός διάβαζα μια δαιμονισμένη που μας είχαν φέρει, εναντιονόταν στον Άγιο Κυπριανό και το έλεγε, «Ρε προδότη Κυπριανέ», έλεγε ο σατανάς προς τον Άγιο Κυπριανό. Διαστόματος της δαιμονισμένης. «Τι μου ζήτησες και δεν σου το έδωσα. Τι επιθύμησες και δεν το απήλαυσες. Γιατί ρε με πρόδωσες. Με πρόδωσες για τον Αζωραίο. Αχ εσύ Ιωστίνα τι μου έκανες, με έκαψες, μου έκαψες την καρδιά». Σημαίνει ότι δεν θέλω να σας ρωτήσω απλά πράγματα και το λέω απλά
διότι εδώ έχουμε να κάνουμε βασικά όταν απευθυνόμαστε και στο λαό, ο οποίος λαός δεν έχει πάντα πανεπιστημιακά χαρτιά, δεν έχει σπουδές, δεν έχει παιδεία ώστε να τα καταλαβαίνει τα πράγματα σε ένα ανώτατο πνευματικό επίπεδο ή ακόμη και σε ένα ανώτερο. Αγιογραφικά αποδεικνύεται βέβαια, πέρα για πέρα, ο Σατανάς, ο διάβολος, ενόχλησε πολλές φορές και τον ίδιο τον Χριστό. Η επιλογή τώρα, διότι ζούμε κάτω από μία φράση που λέει ο λαός, ότι αν θα λέγατε αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, ότι οι περισσότεροι γάμοι είναι αποτέλεσμα και μαγείας, διάφορα καρφωμάτων, το ένα, το άλλο, τα πάντα, αυτά, όσα είδαμε και διαβάσαμε και αυτές τις μέρες, και όσα ξέρει ο καθένας από την πείρα την οποία έχει από τη ζωή ή αν έχει ασχοληθεί κάπου ειδικά με αυτά τα θέματα. 100% δεχόμαστε ότι οι μάγοι έχουν μια απευθεία σύνδεση με τον Σατανά, με τον διάβολο. Είναι οργανά του. Οπωσδήποτε. 100%. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Τώρα, η επιλογή των προσώπων, η επιλογή των προσώπων που κάνει ο Σατανάς, ο διάβολος, από την μακρόχρονη πείρα σας, από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και εξομολογούνται, από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και το μοναστήρι και εσείς ο ίδιος προσωπικά έχετε την Αγία Φήμη των ευχών των οποίων διαβάζετε, των ανθρώπων των οποίων λυτρώνετε από τις δυνάμεις αυτές του κακού και του Σατανά. Πώς γίνεται η επιλογή αυτών των προσώπων? Των προσώπων του Σατανά, του Σατανά, ναι. Και πώς τους βρίσκουν οι μάγοι? Υπάρχει ένα κύκλωμα πλέον σε αυτή την ιστορία. Ο μάγος επιλέγει τα πρόσωπα, πάνε αυτοί στο μάγο, επενεργεί ο Σατανάς όταν ολοκληρώνεται κάποια σχέση. Πώς είναι, από την πείρα την οποία έχει, την τεραστία πείρα. Διατάξτε, κύριε Μιχαλόπουλε, όπως ας πούμε... Διότι ξέρω ότι εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ξέρω ότι κάθε Τετάρτη και Σάββατο υπάρχουν εκατοντάδες. Χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ανθρώπους. Ειδικά την Τετάρτη. Δηλαδή, αν μετρήσετε τους ανθρώπους που έχουν έρθει στο μοναστήρι στα 33 χρόνια, κάνει τη μισή Αθήνα. Και δεν είναι μόνο οι απλοί άνθρωποι. Και από το εξωτερικό, κύριε Μεγάλη. Και από το εξωτερικό, και εδώ έχουν έρθει στο μοναστήρι σας, είναι γνωστά πράγματα, έχουν γραφτεί. Σπανίως την Τετάρτη να μην έχουμε προσκυνητάσει από το εξωτερικό. Ωραία. Εδώ στο μοναστήρι σας έχουν έρθει πρωθυπουργοί, έχουν έρθει ανώτατοι κρατικοί παράγοντες, έχουν έρθει πνευματικοί άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίων, έρχονται ακριβώς και για να ακούσουν αυτές τις ευχές, αλλά και να παρακολουθήσουν το έργο σας. Θα ήθελα μέσα από την πείρα σας αυτό το απόσταγμα, αυτό το κύκλωμα πώς λειτουργεί, αν μπορούμε να το πούμε κύκλωμα βάσει τόσο εντός εισαγωγικών, μάγος, Σατανάς, μάγος, θύματα. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλόπουλε, υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και θα ήθελα να μου το πείτε όσο πιο απλά μπορείτε. Ναι. Πρέπει ο κόσμος, είναι μια φάση, να φτάσουμε και σε αυτό το ερώτημα, μια φάση που πρέπει να κατατοπιστεί ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και να βγει από το έλα καημένε τώρα, τι λέμε τώρα, αυτά είναι κουταμάρες, δεν υπάρχουν, αυτά είναι εφευρέσεις των παπάδων για να διαβάζουν ευχές, αυτό. Μάλιστα. Αυτό δίνει ένα ανόητο επιχείρημα για αυτούς που λένε εφεύρεσεις στον παπάδο, διότι τους εξορκισμούς η Εκκλησία μας τους έχει τώρα αιώνες από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, που διαβάζουν και στα θαύματα του Μεγάλου Βασιλείου περιστατικά που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Ναι, αλλά δεν πιστεύει από μάγους και τα λοιπά. Δεν είναι ανάγκη να σταθεί στους εξορκισμούς, δεν πιστεύει γενικότερα. Παραχωρώ. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλόπουλε, να μην μου διαφύγει, υπάρχουν δυστυχώς μέσα σε αυτό το χώρο και οι λεγόμενοι τσαρλατάνοι. Είναι πολλοί δηλαδή που δεν κατέχουν την, που δεν κατέχουν την τέχνη της μαγείας, αλλά για να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, τον πόνο. Θεωρείτε τέχνη τη μαγεία, μήπως είναι, ας πούμε, διαβολική κατάσταση η οποία εντοπίζεται πάνω σε διάφορα πρόσωπα. Διαβολική φυσικά τέχνη, αλλά διαβολική τέχνη. Τέχνη, γιατί δεν μπορώ να πούμε ότι... Σπουδάζεται δηλαδή, να τώρα γίνεις μάγος πάντως σπουδάζεις, σπουδάζεται... ή ας το πούμε ότι είναι διαβολική δωρεά. Σπουδάζεται από αυτούς που κατέχουν πραγματικά την μαγεία. Από αυτούς που κατέχουν τη μαγεία. Μάλιστα. Όπως σας είπα, αρχικός ο Άγιος Κυπριανός, ο τότε μάγος, το να κατέχει τη μαγεία, είχε γυρίσει διάφορα μέρη για να μπορέσει να μοιηθεί στην μαγεία.
πρέπει να έχεις και από γεννήσε όσου κατά την καταβολή μέσα σου, έτσι. Αυτή την έφεση προς τα εκεί, όπως είναι δηλαδή ο άλλος που έχει προς το Θείο, προς την ιεροσύνη, έχει ο άλλος προς τον... Η βάπτιση δεν επιδρά ώστε να βγει από μέσα... Το βάπτισμα, ναι, αλλά όπως το βάπτισμα κανείς το αξιοποιήσει και παραμείνει στο χώρο της Εκκλησίας με την μυστηριακή ζωή, με την μετάνοια, με την εξομολόγηση. Αλλά δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί είναι βαπτισμένοι, είναι μακριά από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δεν έχουν καμία σχέση με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Και έτσι τους παίρνει με τρόπο και τους κερδίζει ο Σατανάς. Ωραία. Πέστε μου τώρα από την πείρα σας αυτό το κύκλωμα, πώς αναπτύσσεται. Όπως σας είπα, είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν κατέχουν αλλά εκμεταλλεύονται τον πόνο των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων. Όπως. Σε αυτές τις κατηγορίες βάζετε τα medium. Πώς θα το και τα medium. Και τα χαρτιά και τα φλιτζάνια και όλα αυτά που ασχολούνται με τα πράγματα. Το medium θεωρείται ότι είναι στην κατηγορία με τους μάγους. Δηλαδή ότι είναι κατά κάποιον τρόπο με την δωρεά του Σατανάκη. Οπωσδήποτε μπορώ να πω με το πνεύμα το Άγιο. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα χαρτιά, με τα φλιτζάνια, που σου λένε τι ακριβώς θα σου πει και τα λοιπά. Είναι μέσα και η αστρολογία. Αστρολογία, άλλο αστρονομία που είναι η επιστήμη. Άλλο, ναι, άλλο η αστρονομία. Άλλο, ναι, και άλλο, ναι, με η αστρολογία. Ακριβώς. Όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, εκεί επενεργεί το πνεύμα του το πονηρό. Μάλιστα. Εδώ, κύριε Μιχαλόπουλη, από την πείρα, εδώ. Σε ένα χώρο και μόνο που διαπράττεται μια αμαρτία, εκεί φωλιάζει ο Σατανάς. Παράδειγμα συγκεκριμένο. Όταν ήρθα εγώ εδώ 26 ετών παιδί, 28 είχα χειροτονηθεί, από 29-30 άρχισε να δημιουργείται το ρεύμα να έρχονται στους πιστοί. Και μια φορά που διάβαζα εδώ μια αδαιμονισμένη, την πρώτη που μου φέραν στο μοναστήρι, την ώρα που τη διάβαζα με φωνάζει με το επώνυμο. Ρε Κουτσούμπα, γιατί μας πήρε στο μέρος μας. Γιατί μας πήρε στη φωλιά μας. Από τότε που γενοφόνος, εμείς κατοικούσαμε εδώ. Γιατί μας πήρε στη φωλιά μας. Και μάλιστα συγκεκριμένα θυμάμαι που είπαν, δεν βάλω το δεσπότη σου κλείσει στο μοναστήρι, τα τατούνια μη με λένε. Είπε και το όνομά του. Και πήγα, ρώτησα το χωρικό, τον δωρητή που μου δώρησε το κτήμα, που ζει ακόμη, γεροντάκι τώρα αυτός, ζει όμως ακόμη. Του λέω, δεν μου λες, κύριε Μιχάλη, έγινε εκεί πάνω κανένας φόνος. Μου λέει, ναι. Και ο φόνος έγινε ακριβώς εδώ που είναι η μεγάλη εκκλησία. Και ζει ακόμη, θα περίμενε περίπου στα 100, η μάνα αυτού που σκοτώσαν. Που πήγα να τη δω πριν 6 μήνες και ακόμη ζούσε. Και μου ανέφερε και ίδιο το περιστατικό. Είχαν μαλώσει εδώ, στη φυλή μεταξύ του. Και ο ένας έκανε καρτέρι, ήταν όσο είναι το δωμάτιο, μεγάλος βράχος, το μεταφέραμε. Την Πολτόζα για να γίνει εκκλησία εκεί, κρύφτηκε πίσω και όταν άλλος κατέβαινε με ξύλα από το βουνό, με το δίκανο τον σκότωσε. Δηλαδή, τι συμπέρασμα βγαίνει, όπου γίνεται ένας φόνος, όπου γίνεται επίκληση πνευμάτων, όπου γίνονται άλλες ακατανόμαστες πράξεις, εκεί φωλιάζει ο Σατανάς, εκεί αναπαύεται ο Σατανάς. Που αν εκεί είναι ο χώρος δεν εξορκιστεί, δεν αγιαστεί, γι' αυτό και πολλοί που νοικιάζουν σπίτια και πως έρχονται εδώ έχουν προβλήματα και μας παρακαλούν να πάμε να τους κάνουμε αγιασμό και μας λέμε δεν μπορούμε να δεν βγαίνουμε από το μοναστήρι, να πάρετε τον εφημέρι της συνορίας σας και πολλοί μας λένε τον έχουν παρακαλέσει 5-6 φορές και δεν έρχεται, τι θα κάνουμε, έχουμε εφιάλτες μέσα στο σπίτι. Είναι από τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί εκεί να γινόταν επίκληση πνευμάτων κτλ. Λοιπόν, εάν σε ένα χώρο που γίνεται μια αμαρτία φωλιάζει, αναπαύεται εκεί το πνεύμα το πονηρό, πολύ περισσότερο όταν κανείς ασχολείται με τον Σατανά και θέλει να ασχοληθεί και θέλει μάλιστα να γίνει υπηρέτης και διάκονος. Ο μάγος είναι λοιπόν υπηρέτης του Σατανά. Ακριβώς. Και ο υπηρέτης επιλέγει διάφορα πρόσωπα για να τα βάλει και αυτά στην υπηρεσία. Να σας πω κάτι για να μην μου διαφύγει. Στα 30 χρόνια εδώ που είναι το μοναστήρι, που ζούμε καθημερινώς μέσα στα θαύματα που σας είχα πει και την πρώτη φορά στην πρώτη συνέντευξη, έχουν τρεις μάγοι μετανοήσει. Τρεις μάγοι. Ο ένας προς δόξαν Θεού και προς τιμήν των Αγίων μας είναι γνωστός σήμερα ο Ευάγγελος Κουτρουμπέλης, που είναι και πνευματικό μου παιδί, που αυτός
αναγεννήθηκε από αυτό το χώρο. Και πολλά κανάλια της τηλεοράσεως αυτές τις ημέρες τον καλούν να του πάρουν συνεντεύξεις. Ο δεύτερος και ο τρίτος. Λοιπόν, και οι τρεις αυτοί σήμερα είναι πνευματικά μου παιδιά, μάλιστα οι δύο έχουν πολύ προοδεύσει στην πνευματική ζωή, όπως ο Ευάγγελος και ένας άλλος, το όνομά του Σπυρίδων, που εκείνος ο δεύτερος έρχεται κάθε μέρα, κάθε πρωί εδώ, παίρνει τον 5, φτάνει 5,5, μισή ώρα με τα πόδια, να προλάβει την καθημερινή λειτουργία που κάνουμε, που μεταλαμβάνει κάθε μέρα. Για να είναι στις 8 να φύγει πάλι με τα πόδια, να είναι στις 8 στη δουλειά του. Λοιπόν, αυτός που είχε χρεματίσει 2 χρόνια στον μεγαλύτερο μάγο των Βαλκανίων και μου έλεγε δυστυχώς, και το λέω αυτό με πολύ πόνο, όλοι οι περισσότεροι από τους πελάτες του μάγου αυτού που έκανε τη μαύρη μαγεία στις 12 τη νύχτα σε κολυμβήθρα που βαπτιζόμεθα με κάρφωνα αναμένα, πελάτες του ήταν πολύ καλλιτέχνη, ακόμη και πολιτικοί δυστυχώς. Και όταν αυτό το παιδί από τα δάκρυα της μάνας του, που έχει μια Αγία Μητέρα, που στέγνωσαν τα μάτια της να κλαίει, να νηστεύει, να προσεύχεται, και αυτές οι προσευχές για μένα της μάνας του τον έσωσαν και έκανε πίσω, και μετά από 2 χρόνια είπε στο δάσκαλό του, δεν θα συνεχίσω, θα γυρίσω στην εκκλησία, και του είχε δώσει και αρκετά χρήματα για να τον μοιήσει στη μαγεία. Το είπε, Σπύρο, πάρε ένα μέρος από τα λεφτά που μου δώσες και σε ζηλεύω. Θα το ήθελα και εγώ να σε μιμηθώ, δεν μπορώ, θα με πνίξουν οι δαίμονες. Γιατί υπέγραψα με αίμα που μου πήραν από τη φλέβα ότι αρνούμε το Χριστό για να έχω επιτυχία στην καριέρα μου σαν μάγος. Και θυμήθηκα την περίπτωση στο θαύμα που αναφέρεται στα θαύματα του Αγίου Βασιλείου, πως το ίδιο είχε κάνει και κάποιος προκειμένου να πάρει μια που ήθελε. Που αρνήθηκε με την υπογραφή του, με το αίμα του, ότι αρνείται τον Χριστό. Λοιπόν, αρνούνται, όπως σας αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα, με το αίμα τους που τους παίρνουν από τη φλέβα, ότι αρνούνται τον Χριστό για να έχουν, να είναι επιτυχία δηλαδή στην μαγεία που κάνουν, ας πούμε. Αυτά από τις εμπειρίες μας και από αυτά που ακούμε από ανθρώπους που υπηρέτησαν για ένα διάστημα το Σατανά. Και είδαν φοβερά πράγματα εκεί μέσα, όπως αναφέρει και ο Ευάγγελος, ο Κουτρουμπέλης, που μια φορά μου είπε, όσες ευχές και να μου διαβάσετε συγχωρετικές, ναι μεν θα συγχωρεθώ γιατί μετάνιωσα, αλλά εκείνο που με βαραίνει περισσότερο είναι όταν κάποιος άθεος μου έλεγε, δεν πιστεύω στους δαίμονες, δεν υπάρχουν δαίμονες, και του είπα, εγώ μπορώ να το αποδείξω, αλλά μη φοβηθείς. Και όταν τον πήρε στις 12 τη νύχτα και τον έβαλα μέσα στον κύκλο που έκανε, και αυτός είδε και έκανε την επίκληση των πνευμάτων και είδε τον Σατανά, αυτός τρελάθηκε από το φόβο του. Και σήμερα, μέχρι σήμερα, είναι τρελός. Και μου λέει, το μόνο περισσότερο με βαραίνει είναι αυτό. Υπάρχει βέβαια δεδομένο ότι πολλοί χριστιανοί, πάρα πολλοί χριστιανοί, δεν πιστεύουν στο θέμα της μαγείας. Θα το έχετε αντιμετωπίσει και στο θέμα της. Ότι ο Σατανάς κατεβαίνει κάτω με την επίκληση των μάγων. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Μιχαλόπουλε, που αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Σατανά, να μην πιστεύουν στον Σατανά. Αφού δεν πιστεύουν στον Σατανά, πιστεύουν στα μάγια. Ναι. Αλλά αν όμως αυτοί είναι χριστιανοί, που λένε ότι είναι χριστιανοί, την ύπαρξη του Σατανά τη βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο. Όπως είπατε προηγουμένως, πήραξε τον ίδιο τον Χριστό. Ήστερα, όταν ο Χριστός πήγε να θεραπεύσει τους δαιμονιζομένους των Γεργεσινών, και είδαν οι δαίμονες που, όπως ήδη όταν έκανε την ερώτηση, όχι δεν ήξερε ο Χριστός πώς είναι, αλλά για να τον ακούσουν οι άλλοι και αυτοί που θα ακούν το Ευαγγέλιο, ποιον το όνομά σου είπε Λεγεών, του λέει, τι εμικησία του Θεού Ναζαρινέ, γιατί ήρθες πριν την ώρα μας να μας βασανίσεις. Εδώ στο φόβο του Σατανάς, αυτός που λέει στον άνθρωπο δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει κόλλας, δεν υπάρχει παράδεισος, στο φόβο του επάνω, βλέποντας τον Χριστό και φοβούμενος να τους βγάλει, λέει, γιατί ήρθες πριν την ώρα μας, ποια ώρα, την ώρα της κρίσεως που θα πάρει την οριστική του καταδίκη. Και παρακαλούν τον Χριστό να του στείλει στα γουρούνια. Άλλο δίδαγμα που ο διάβολος δεν μπορεί να μπει στα γουρούνια, πώς μπορεί να μπει στον άνθρωπο, που κατά παραχώρηση Θεού μπαίνει, ο Θεός επιτρέπει και μπαίνει. Και αφού τους έδωσε λοιπόν την άδεια, πήγαν στα γουρούνια. Λοιπόν, μέσα από την Αγία Γραφή
βλέπουμε την ύπαρξη του διαβόλου. Και το λέω για αυτούς που λένε τουλάχιστον ότι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, ναι, ναι, παραδεχούν και αυτό. Από την και αφού λοιπόν υπάρχουν δαίμονες, υπάρχουν και τα μάγια, δυστυχώς. Που ξεκληρίζουν, βλέπουμε εδώ χιλιάδες άτομα και οικογένειες. Δηλαδή, θέλετε να πιστεύετε, το πιστεύετε βέβαια εσείς, αλλά μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές ότι όποιος θέλει να κάνει κακό σε κάποιον, είναι πάρα πολύ εύκολο όταν έρθει σε επαφή με κάποιο μάγο. Ευκολότατο, κύριε Μιχαλόπουλε, αν αυτός ο χριστιανός δεν είναι ασφαλισμένος, δεν είναι οχυρωμένος. Οβαλόμενος δηλαδή. Οβαλόμενος. Εάν δεν είναι ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Τα μάγια δεν πιάνουν ανθρώπους που είναι ενωμένοι με την Εκκλησία. Δηλαδή, όχι, το σταυρό απάνω. Όχι, αυτό δεν είναι αρκετό το σταυρό. Όχι το σταυρό απάνω. Δεν εννοώ το απάνω να το έχει κρεμάσει το σταυρό. Δηλαδή χριστιανός το σταυρό μέσα στην ψυχή του. Υπάρχουν, ξέρετε, κανόνες της 6ης Οικουμενικής Συνόδου που λέει αν Τρίτη Κυριακή αδικαιολογήτως λείψει ο χριστιανός από την Εκκλησία, φεύγει χάρη στο Θεό από πάνω του, αφορίζεται λέει. Εάν χριστιανοί μας έχουν μήνες και χρόνια να εκκλησιαστούν, να εξομολογηθούν, να μεταλάβουν, αυτούς τους πιάνουν. Ένας χριστιανός που εκκλησιάζεται, που προσεύχεται, που εξομολογείται, που μεταλαμβάνει, δεν τον πιάνουν. Δεν τον πιάνουν. Γιατί ο Σατανάς είναι δημιούργημα, δεν δημιουργός. Όταν ο δημιουργός είναι μέσα στην καρδιά του άλλου, ποιος μπορεί να τον προσβάλλει. Ποιος μπορεί να τον προσβάλλει. Ποιος μπορεί να τον προσβάλλει. Και το δυστύχημα είναι αυτό. Μου έλεγε μία κοπέλα που αυτό είναι συγκλονιστικό που και εγώ ίδιος ακόμη με αυτά που ακούω έτσι περισσότερο αναγνωρίζω την δύναμη της Αγίας Κοινωνίας. Κάποιος χώρισε με την ερευνητιά του και της είπε προκειμένου να χωρίσουμε παντρεμένοι, να έχουμε και παιδιά, να έχουμε προβλήματα αφού δεν τα βρίσκουμε. Δεν συμφωνούμε να χωρίσουμε. Την άφησε. Και βρέθηκε μια πάρα πολύ καλή κοπέλα που ομολογουμένως έχουν περάσει χιλιάδες γυναίκες σαν προσκυνήτριες. Τέτοια κοπέλα σπανίως, σας έχω δει πέντε. Και όταν την είδε λοιπόν αυτός, είχε ξετραλαθεί. Πει τη ζήτησε. Και του λέει με έναν όρο, ότι εγώ θέλω να παντρευτώ αγνή. Δεν θα με πειράξεις μέχρι το γάμο μας. Λέει φρωμογίνη και γνώρισα πολλές. Αυτό το σέβομαι, εντάξει. Όμως, αν αυτή την καλή κοπέλα έπιασαν τα μάγια και τούτο γιατί, ναι μεν είχε αρχές ηθικές, αλλά δεν είχε μυστηριακή ζωή δυστυχώς, δεν κοινωνούσε τακτικά. Και αφού τη ζήτηση δώσαν λόγο, ερευνηστήκαν και τα λοιπά, μετά από 2-3-4 μήνες η κοπέλα έπεσε με το κεφάλι κάτω. Μονοκεφάλους, ζαλάδες, αθειοθυσίες, το ένα, το άλλο. Και παίρνει ένα τηλεφώνημα. Ήταν η πρώτη ερευνητιά του ερευνητικού της. Όπως μου τα διηγείται η ίδια. Και της λέει, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα πω, γιατί στο σπίτι ήταν αυτή η ορφανή από πατέρα. Ήταν η μάνα, αυτή και ο αδελφός. Ήξερε λοιπόν τώρα η άλλη την φωνή της ηλικιωμένης του νεαρού, επομένως με το εμπρός που είπε, κατάλαβε, ήταν η κοπέλα. Και της λέει, μωρή, ξέρω που πας και ζητάς βοήθεια. Είχε ήδη αρχίσει εδώ, είχε 2-3 συναντήσεις είχαμε. Δεν θα σε ρίξω εγώ σε μια αμαρτία. Εδώ τώρα μιλάει και ο Σατανάς ακόμη μέσα από το στόμα της. Που να μην μπορείς να μεταλάβεις. Θα δεις εγώ τι θα σου κάνω. Θα δεις τι θα σου κάνω. Και αυτή με ευγένεια κλείνει το τηλέφωνο και είπε στον ερευνητικό της αυτό και αυτό συνέβη. Λέει, έλα της λέει, να με πάρεις, να πάμε και οι δυο να εξομολογηθούμε επάνω στο μοναστήρι. Και κατεβαίνει η κοπέλα κάτω. Η πεθερά της έλειπε κατά, τι να πω, ας πούμε, ατύχημα για την κοπέλα. Πήγε να ψωνίζει για να περιποιηθεί την γέφυ της. Και όταν κατέβηκε αυτή κάτω, είδε τον ερμηνευτικό τους και ήταν στην όψη μαύρος. Και του λέει, για να μην αναφέρω και το όνομά του τώρα εδώ, ας πω ένα άλλο όνομα, να μην πω του ιδίου τεθούμε με το όνομα, ας πούμε, Γιώργη, παραδείγματι, γιατί είσαι μαύρος.
Γιατί είμαι μαύρος, της λέει, την πιάνει την κοπέλα αυτός που τη λάτρευε. Αν και η λέξη λατρεία είναι στο Θεό, ας με συγχωρέσει ο Θεός που από αυτή τη λέξη. Την πιάνει από την κοπέλα με σαδιστικό τρόπο, τη βιάζει. Την έκανε μαύρη στο ξύλο την κοπέλα. Αυτή που αγαπούσε. Μαύρη στο ξύλο. Και την αφήνει αιμόφερθη και φεύγει από το σπίτι. Και έρχεται η πεθεράτης, διακριτικά χτυπάει το κουδούνι, δεν παίρνει απάντηση. Σου λέει θα φύγανε. Και μπαίνει η γυναίκα μέσα και βγαίνει να πεθάνει αυτή από συγκοπή. Βάζει τις φωνές, έρχονται από διπλανή διαμέρισμα, την παίρνει την κοπέλα, την πάνε στις πρώτες βοήθειες από εκεί στο νοσοκομείο. Και έρχεται η κοπέλα και με βρίσκει, κλαίγοντας, με λυγμούς, με αναφιλητά. Μου λέει σεβασμιότητα, λυπηθείτε με. Γλιτώστε με από αυτόν τον σατανά που έμπλεξα. Με την κοπέλα τώρα την άλλη. Γλιτώστε με, λέει, και όχι, λέει, αυτόν τον ερμηνευσκό να μην πάρει στο αυτό που μου έκανε, αλλά μην ξαναδώ άνδρα στη ζωή μου. Και καθόμουν και φιλοσοφούσα αυτή τη λέξη που δεν θα σε ρίξω εγώ σε μια αμαρτία, να μην μπορείς να μεταλάβεις. Θα δεις τι θα σου κάνω. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη, γι' αυτό και τον έφερα το παράδειγμα, η δύναμη της Αγίας Κοινωνίας. Απόλυσα σας εδώ την σταδιοδρομία. Και γι' αυτό ακριβώς πιάνουν, ας πούμε, τους ανθρώπους που δεν έχουν μυστηριακή ζωή, δεν εκκλησιάζουν, που είναι αδύναμοι, δεν προσεύχουν, αδύναμοι απέναντι στον Χριστό. Δεν εξομολογούνται, δεν μεταλαμβάνουν δηλαδή. Ναι. Δεν, διότι εκείνος που παίρνει προετοιμασμένο στον Χριστό μας γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Θείας φύσεως. Και είναι απεσίαστος. Ψίαστος. Απόλυσα στην πείρα τα 30 χρόνια που έχετε εδώ. Σε ένα μοναστήρι των κατεξοχήνων, το οποίο ασχολείται εναντίον όλης αυτής της σατανολατρίας και της μαγείας. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, στον τόπο τούτο, μετά από όσα διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες στις εφημερίδες, που ήταν ένα ξέσπασμα, γιατί φαίνεται ότι η πληγή, το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλο και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα σε όλη την Ελλάδα γύρω από τη μαγεία και τη σατανολατρία? Πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Μιχαλόπουλε. Πάρα πολύ μεγάλο και όπως είπατε, τίποτε ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Γιατί εμείς οι κληρικοί εμποδιζόμεθα και από το απόρριτο. Και όπως είπα και σε ένα κήρυγμα πριν από 2-3 μήνες, πριν ξεσπάσουν αυτά εδώ τα θλιβερά γεγονότα, είπα και να με κρεμάσουν ακόμη τα ανάποδα και να με γδάρουν ζωντανών, δεν μπορώ να παραβιάσω το απόρριτο της εξομολογήσεως. Αλλά μίλησα γενικά. Ναι, εδώ όπως πίστευα ότι θα έρχονταν αυτές οι ώρες, γιατί και εδώ στο μοναστήρι μας ήρθαν νέοι που δυστυχώς είχαν φτάσει στις θυσίες του σατανά και κάναν και άνθρωπο θυσίες. Και όταν μάλιστα έκανα την ερώτηση, ας πούμε, η τελευταία θυσία, άνδρας ή γυναίκα, άνδρας, τι ηλικία, 17 ετών. Εδώ όμως δεν γεννάται ένα ερώτημα. Εσύ διακό απέναντι του απορρίτου, και το θέσω απλά, δεν πρόκειται το απόρριτο, το οποίο είναι σεβαστό, το οποίο είναι κατοχυρωμένο και από την παράδοση, αλλά και εκατοντάδες χρόνια και τώρα. Και από τους κανόνες εκκλησίας, καθαρίζεται ο ιερέας, ναι, και από την παράδοση και από τους κανόνες εκκλησίας. Όταν όμως έχουμε μπροστά σε έγκλημα και το έγκλημα αυτό ετοιμάζεται να γεννήσει άλλο έγκλημα και άλλο έγκλημα και άλλο έγκλημα, σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει κάπου το απόρριτο να υποχωρεί όταν πρόκειται να σωθούν και άλλες ψυχές και άλλοι άνθρωποι? Μα κύριε Μιχαλόπουλε, είναι το αντίστοιχο που λένε όταν γίνονται κάποιες επεμβάσεις για τις σωτηρίες πόλεως, το οποίο εδώ και 2.500 χρόνια είχαν ανακαλύψει οι Ρωμαίοι με τους άλλους πόπουλους του πλέον Αλεξέστου. Η σωτηρία της πόλεως σας είναι ο υπέρτατος νόμος. Μήπως η σωτηρία κάποιων άλλων ανθρώπων παραβιάζει το απόρριτο, όχι κατά ομό τρόπο, αλλά τουλάχιστον καθοδηγώντας τη δικαιοσύνη ή την αστυνομία σε κάποιο δρόμο? Εσείς είσαστε κοινωνός, γνωρίζατε ότι είχε γίνει η ανθρωποθεσία ενός παιδιού και θα πηγαίνανε και σε άλλοι και σε άλλοι και σε άλλοι. Μήπως αυτό το κύκλωμα θα πρέπει, μπάς μπροστά σε αυτό το κύκλωμα, να σπάσει το απόρριτο? Μα κύριε Μιχαλόπουλε, πριν εγώ σας διηγηθώ αυτό και πριν το ακούσω αυτό, οι εφημερίδες γράφανε που βγάζανε, ας πούμε, αδειάζανε κημητήρια
βγάζανε ας πούμε νεκρούς και με νεκροκεφαλές, κάναν τελετές μάχης. Ναι, δεν είχαμε φτάσει, ακόμη όμως προς τα εγκλήματα. Αναφέρεται και για το θέμα των θυσιών των ανθρώπων. Γράφανε οι εφημερίδες, αλλά δεν είχαν ακόμη. Δεν είχαν ακόμη πιάσει. Γράφανε, τα γράφανε αυτά. Ναι, αλλά σκοτάδι. Λένε ότι με τις μαγείες γνωρίζουμε πλέον ότι γίνονται ανθρωποθυσίες. Εδώ μου φέρανε γονείς, πέρυσι δεν γίνονταν οι καταλήψεις. Για να δεν κάνω άδεια. Μου φέρανε οι γονείς 17 χρονών παιδί δαιμονισμένο που σε ένα από τα σχολεία εδώ των καταλήψεων τα παιδιά μέσα οι μαθητές κάνανε τελετή μαύρες μαγείες. Επίκλησης δηλαδή πνευμάτων. Και το παιδί αυτό που βρέθηκε μέσα εκεί με 10-15 άλλους ας πούμε συμμαθητές την ώρα εκεί που έγινε η επίκληση και που είδε την πρώτη σκιά που είδε το παιδί αυτό δαιμονίστηκε. Και μου περιέγραφε το παιδί, το φέρανε γονείς εδώ δαιμονισμένο. Και αυτά γίνονταν μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία. Βεβαίως. Δυστυχώς. Θα έλεγα δυστυχέστατα, αλλά το θέμα είναι ότι μεγάλη ευθύνη... Γιατί όταν δεν υπάρχει, κύριε Μιχαλόπουλε... Μεγάλη ευθύνη αρχίζει... Δεν υπάρχει οικογένεια. Εκκλησία και σχολείο, έτσι. Ακριβώς. Θα πάρουμε και τα τρία μαζί. Όλα, όλοι ευθυνόμενοι. Όλοι... Και η εκκλησία ευθύνεται. Όλοι ευθυνόμεθα. Η Εκκλησία ευθύνεται. Όλοι ευθυνόμεθα. Μάλιστα. Όλοι... Και η Εκκλησία και η Πολιτεία και οι δημοσιογράφοι, γιατί όταν στα κανάλια, κύριε Μιχαλόπουλε, εξαιρίστηκε, γι' αυτό σας εκτιμώ και άκουσα προχθές στο κανάλι σας που άκουσα που λέγατε τι παρουσιάζουν τα κανάλια και αν εξαιρέσει το δικό σας, και αυτό είναι μια αλήθεια. Όταν λοιπόν παρουσιάζουν τα κανάλια της τηλεοράσεως. Όταν υπάρχουν σατανολατρίδες, λοιπόν, τα κανάλια, στα έργα φρίκης μέσα και σε όλα. Όταν τα κανάλια της τηλεοράσεως παρουσιάσουν ας πούμε τελετές μαύρης μαγείας και τα παιδιά τα βλέπουν και τα αντιγράφουν, αυτά τα παιδιά που είναι θύματα που τα έβλεπα και τα λυπόμουν και έκλαιγε η ψυχή μου. Αυτοί θα έπρεπε να πάνε μέσα ή θα έπρεπε να πάνε εκείνοι που προβάλλουν αυτά τα πράγματα και αντιγράφουν τα παιδιά. Πιστεύετε όπως ότι τα το παιδιά... καλό κανείς αντιγράφει, πιο εύκολα κύριε Μιχαλόπουλο αντιγράφει το κακό. Συντάσσομαι την άποψή σας ότι τα παιδιά αυτά είναι θύματα και είναι θύματα κάποιων άλλων δυνάμεων. Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι σατανιστές στον τόπο τούτο, και... οι μάγοι, υπάρχει σε ένα κύκλο, υπάρχουν κυκλώματα τα οποία ίστανται. Και μέσα, υπάρχουν μέσα και ιστάμενα υψηλά πρόσωπα και ότι κάπου πρέπει να ξεκινάει από μακριά αυτή η όλη ιστορία, γιατί χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται οργάνωσης, χρειάζονται κάποια άλλα μέσα και ίσως πάμε πολύ πιο μακρύτερα ότι κάποιοι ίσως και εχθροί του ελληνισμού και της ορθοδοξίας δουλεύουν αυτή την κατάσταση, γιατί εσείς το οργανωμένο έτσι αυτό σατανικό έργο που από πόσα χρόνια το αντιμετωπίζετε εδώ. Από την ίδρυση της Μονής, από την αρχή. Ναι, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος και τον αριθμό που γίνεται τελευταία. Αλλά τώρα, με την πάροδο του χρόνου που το μοναστήρι γίνεται γνωστό περισσότερο και έχουμε περισσότερους προσφυγικούς, εκεί βλέπουμε και περισσότερα και ακούμε περισσότερα οπωσδήποτε. Τώρα, τι 20-25 χρόνια, αυτά τα πράγματα θα σούμε. Να κάνω και ένα διαχωρισμό. Ύστερα και κάτι άλλο να μην παραλείψω. Όταν στο πούμε, έρχονται εδώ οι χριστιανοί μας. Που ανέφερατε και την Εκκλησία, βεβαίως ευθύνεται την Εκκλησία. Όταν έρχονται, μας παρακαλούν εμάς να πάμε να κάνουμε μαγειρούς και δεν πάμε φυσικά. Εμείς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που εξαρτώνται πνευματικά από εμάς. Δηλαδή και να θέλουμε δεν μπορούμε. Είμαστε λίγοι και είναι πολλοί. Και μας λένε οι άνθρωποι ότι παρακαλέσαμε και 5 και 10 φορές τον Ιωρέα για αγιασμό και δεν έρχεται. Όταν ζητάνε πιστή βοήθεια και δεν τη βρίσκουν. Αυτοί που ζητάνε, φανταστείτε αυτοί που δεν ζητάνε. Όμως μια άλλη ερώτηση. Μπορεί κάθε ιερέας να κάνει τέτοια, ας την πούμε, ας πούμε... Τους εξορκισμούς. Ναι, τους εξορκισμούς, τέτοια θεία επίκληση. Κοιτάξτε, όταν ο ιερεύς τελεί το μυστηρίο των μυστηρίων, που είναι η θεία ευχαριστία, ναι. Που μεταβάλλεται το άρτο σε σώμα και είναι σε αίμα Χριστού. Ναι, ναι. Δεν θα μπορέσει ας πούμε ο ιερεύς που έχει την ιεροσύνη να εξερκίσει ας πούμε τον πειρασμό, γιατί την έχει ας πούμε την... Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ένας κληρικός που πήγε να διαβάσει μια δαιμονισμία που βρέθηκε εκεί σε κάποιο σπίτι που πήγε και βρέθηκε με δαιμονισμία και όταν άρχισε να διαβάζει του λέει άντε βρε φιγουρατζή, του λέει ο Σατανάς, φύγε βρε φιγουρατζή που θα έρθεις να βγάλεις εμένα. Αντί του λέει να μην στα πω του ιερέως.
Και εκείνος λοιπόν δεν έχασε το θάρρος του, μου κάνει εντύπωση. Νέος κληρικός που το άκουσε αυτό. Του λέει, ναι, είμαι και φιγουρατζής, είμαι και αμαρτωλός είμαι, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι είμαι ιερεύς. Και ως ιερεύς του λέει θα σε εξορκίσω. Και εκεί έγινε ο χαμός. Ο χαμός έγινε από τον Σατανά. Εκεί κατεσχύνθηκε. Μην ξεχνάς, του λέει, ότι έχω την ιεροσύνη. Με την ιεροσύνη, του λέει, θα σε πολεμήσω. Όχι με την αγιότητα του βίου μου. Μπορεί, αλλά δεν το κάνω. Δεν αρνούμε ότι θα πρέπει ο ιερεύς οπωσδήποτε. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να τα βάλεις με τον Σατανά. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να είναι ήρεμος, ειρηνικός, αυτό να μην είναι σε μια σύγχυση και σε μια ταραχή. Αυτό είχα να σας πω. Γι' αυτό και εδώ στο μοναστήρι, ακόμη και εγώ που είμαι, στο πούμε, πολύ άσχολος με πολλά κτλ., θα βάλω να διαβάσουν οι αδελφοί που είναι μέσα στην υπακοή, μέσα στην ηρεμία, μέσα στην ησυχία, που δεν έχουν τα προβλήματα το ένα το άλλο, να διαβάσουν τις ευχές εξορκιστικές. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Και μάλιστα να νηστεύει κιόλα, γιατί τούτο το γένος λέει δεν εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία. Μας κατηγορούν γιατί κάνουμε ομαδικούς εξορκισμούς. Δεν είναι πρακτικό, πώς είναι σε χιλιάδες ανθρώπους να διαβάζουμε στον καθένα χωριστά. Δεν έρχεται ένας και δύο, θα έρχονται χιλιάδες άνθρωποι. Και ύστερα καθιερώσαμε την Τετάρτη για να μπορούν οι πιστοί να έχουν τη Δευτέρα μπροστά τους, την Τρίτη και την Τετάρτη, να νηστέψουν, να προετοιμαστούν, για να έχουν για μια μεγαλύτερη βοήθεια. Τούτο το γένος, λέει ο Χριστός, δεν εκπορεύεται μία προσευχή και νηστεία. Μάλιστα. Που επενίσσεται δηλαδή τους δαίμονες. Χρειάζεται και μια προετοιμασία, οπωσδήποτε. Εσείς λοιπόν τελικά πιστεύετε ότι η σατανολατρία είναι εξαπλωμένη πλέον στην Ελλάδα? Βεβαίως είναι εξαπλωμένη. Και ότι πρέπει η πολιτεία, εκκλησία, να τα πάμε όπως πρέπει, να λογικά και ηθικά, εκκλησία, πολιτεία και οικογένεια να αντισταθούν. Τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Η εκκλησία τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει, ας πούμε, οι ιερείς να είναι πιστοί στο καθήκον τους. Και ανώτεροι και κατώτεροι. Και να ανταποκρίνονται, ας πούμε, στις δυσκολίες και στα προβλήματα των πιστών. Αυτό θα πρέπει. Πολιτεία. Και η πολιτεία το ίδιο. Και η πολιτεία το ίδιο. Η πολιτεία δεν θα πρέπει να απαγορεύσει, κύριε Μιχαλόπουλε, να παρουσιάζουν, ας πούμε, αυτά τα άσχημα τα έργα που βλέπουν τα παιδιά και το ρουφούν σαν το σφουγγάρι. Όταν παιδάκια 15-17 χρονών, ας το πούμε, από ταινίες που βλέπουν, κάνουν βιασμούς και τόσα άλλα, ποιος ευθύνεται? Εκείνα τα παιδιά. Βεβαίως ευθύνονται και οι γονείς που τα αφήνουν και τα βλέπουν. Ναι, και καταλήγουμε τέλος στην οικογένεια. Ακριβώς. Όταν παιδιά έρχονται εδώ πέρα κλαίγοντας, κύριε Μιχαλόπουλε, και το λέω αυτό προς τιμήν των παιδιών αυτών και προς κατεσχήν των γονέων εκείνων, και έρχονται και μου δίνουν χρήματα, άλλους 10, άλλους 20.000, άλλους 30.000, 50.000, κλαίγοντας, και μου λένε πάρτε τα αυτά, ρίχτε τα στο φιλόπτωχο, ρίχτε τα στην Ιερά Αποστολή, δώστε σε μια πτωχιά οικογένεια που σας γνωρίζετε. Ναι, αλλά γιατί κλαίτε? Γιατί αυτά μου τα έδωσε η μάνα μου, αυτά μου τα έδωσε ο πατέρας μου, να πάω, με συγχωρείτε, σε κακόφημο οίκο. Και μνημονεύστε τον πατέρα μου, μνημονεύστε τη μάνα μου. Γιατί λέει τώρα είσαι άνδρας και πρέπει να πας. Έχει παρανοηθεί και η έννοια του ανδρασμού. Γιατί άνδρας είναι εκείνος που μπορεί να πάει και δεν πάει. Τι έλεγε προχθές το Ευαγγέλιο την περασμένη Κυριακή και ο Απόστολος? Νεκρώσατε ούν τα μέλη τα επί της γης, πορνίαν, μοιχίαν, ακαθαρσίαν, διαέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όταν οι γονείς δεν διδάσκουν τα παιδιά τους την αγνότητα, τη σοφροσύνη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, και οι ίδιοι τα σπρώχνουν τα παιδιά στην αμαρτία, που δεν ξέρουν τα παιδιά πονηστία, δεν ξέρουν προσευχή, δεν ξέρουν μετάνοια, δεν ξέρουν εξομολόγηση, δεν ξέρουν τίποτε. Έκλαιγε ένας γιατρός στις άλλες που είχε από το χώρο αυτό ο άνθρωπος υποστεί αλίωση, και ερχόταν μετά κάθε Κυριακή, και όταν παρακαλούσε το γιο του για να έρθει να λειτουργηθεί, όταν έκλαιγε ο γιατρός που μου τα έλεγε αυτά, του λέω γιατί κλαις, γιατρέ? Από τον έλεγχο, μου λέει, τις συνειδήσεις, αυτό και αυτό συνέβη το γιο μου. Όταν το έλεγα, έλα παιδί μου να δεις τι ωραία κτλ., δεν μ' άκουσε την πρώτη Κυριακή, δεν μ' άκουσε τη δεύτερη, την τρίτη, μου λέει, πατέρα, έχεις το λόγο μου, άμα θα φτάσω στα 60 που κι εσύ πάτησες στην εκκλησία θα πάω. Και είχε τις τύψεις του γι' αυτό. Σου λέει, έχει δίκιο το παιδί, δεν με δει ποτέ στην εκκλησία.
Λέω, πατέρα, άμα φτάσω στα 60, έχεις το λόγο να θα πάω. Δυστυχώς αυτό που λέτε είναι αλήθεια, υπάρχουν και μανάδες και γονείς. Και δεν είναι σήμερα, ειδικά σήμερα, να πεις το παιδί πήγαινε, αλλά πάμε παιδί μου στην εκκλησία. Ναι. Και όχι απλώς πάμε, να εξηγήσει το παιδί για ποιο λόγο θα πρέπει να πάει στην εκκλησία και τι του προσφέρει η εκκλησία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει, δεν ξέρουν, ας πούμε, ποιο είναι τη λειτουργία των Χριστουγέννων. Ότι γίνεται η λειτουργία των Χριστουγέννων. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ζώντες οργανισμοί, πνευματικοί άνθρωποι. Έχω μια περίπτωση, η οποία μεγάλη άνθρωπος, ο οποίος του είπα για την εκκλησία των Χριστουγέννων το πρωί και μου είπε ότι δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω για λειτουργία. Ότι γίνεται η λειτουργία. Και εκεί βεβαίως ευθύνεται η οικογένεια άμεσα, όπως ευθύνεται η οικογένεια, η οποία δεν παρακολουθεί τα παιδιά στο θέμα της εκκλησίας. Και όπως λέει ο κ. Μιχαλόπουλο εδώ, κάθε Τετάρτη που έρχονται, όπως είπαμε, χιλιάδες άνθρωποι, και προσπαθώ, έχω έτσι 2-3 παιδιά, μερικοί που έρχονται για πρώτη φορά, νέος δηλαδή, γιατί δίνω μεγάλη έτσι σημασία και κάνω μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε μερικούς νέους. Που βλέπω παιδιά, καλά παιδιά, καλά παιδιά, αλλά κάτι έχει τάγνωση. Και γεμίζει ο χώρος εδώ του συνοδικού από 30-40-50 παιδιά κάθε Τετάρτη. Και τους λέω, αφού τους καλωσορίζω και τους λέω με 5 πράγματα, και τους είπα ότι με το να πάρετε έναν άσχημο δρόμο, λεβέντες μου, δεν κάνετε κακό στο άτομό σας, ούτε στο σπίτι σας μόνο. Κάνετε και στην εκκλησία και στο έθνος μας. Και αν θα μου πείτε το γιατί, εσείς οι νέοι στη ελπίδα το αύριο. Εάν δεν υπάρχουν χριστιανικές οικογένειες, από πού θα βγουν οι καλοί πολιτικοί άρχοντες, οι καλοί εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι καλοί εκπαιδευτικοί, οι καλοί επιστήμονες, από πού, αν δεν υπάρχει χριστιανική οικογένεια? Που σήμερα πόσες είναι αυτές οι χριστιανικές οικογένειες, κύριε Μιχαλόπουλε? Πόσες είναι? Η ελπίδα του έθνος μας είναι οι νέοι, που δυστυχώς αυτό που είπατε και ήθελα αυτό να το επισφραγίσω, μας φθονούν σαν έθνος και σαν ορθοδοξία. Μας φθονούν οι δυνάμεις οι σκοτεινές. Και ξέρετε ποια είναι η σκοτεινότερη δύναμη? Του σιωνισμού. Μας φθονούν. Και έχουν στοχεύσει, κύριε Μιχαλόπουλε, την νεολαία μας. Γιατί αν κάνουν την Ελλάδα, την καταντήσουν ένα γεροκομείο, ξέρουν ότι την καταλύσουν. Εδώ στις φυλακές Αυλώνος είναι ασφυκτικά γεμάτες οι φυλακές από νέους που δεν παίρνουν όπλα, που γίνανε χιλιαστές και Ιακωβάδες. Και είναι χιλιάδες αυτοί οι νέοι. Χιλιάδες. Περισσότεροι χιλιάδες είναι άχρηστοι από τα ναρκωτικά. Και σήμερα δυστυχώς, και το λέω αυτό να το ακούσουν όσοι είναι ανώτεροι αξιωματικοί, ακόμη διακινούνται και μέσα στο στρατό. Εξομολόγησε στρατιώτες που ήρθαν στρατιώτες και παίρνουν ναρκωτικά μέσα στο στρατό. Και αν αυτό δεν προσεχθεί, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Και αν λοιπόν αχρηστεύσουν την νεολαία και κάνουν την Ελλάδα, ας πούμε, ένα γεροκομείο, δεν θα μας πολεμήσουν, κύριε Μιχαλόπουλε, οι Τούρκοι, θα τους βάλουν τους Τούρκους. Και αν δεν βάλει αυτή τη φορά ο Χριστός το χέρι του, που δεν ξέρω αν θα το βάλει, θα έρθουν, όχι που έχουν τα σύνορα που λένε εδώ τα σενάρια στη Λάρισα παραπάνω εκεί που τα έχουν, ας πούμε, αλλά στην Ακρόπολη μπορούν να έρθουν να πιούν τον αργελέ τους. Ή αν δεν ξυπνήσουμε, αν δεν ανησυχήσουμε, αν δεν προβληματιστούμε σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, σαν πολιτεία, όλοι μας. Είναι φοβερό το κατάστημα. Ξέρετε ότι σημαίνεται, για να μιλάτε με τόση πίκρα και με τόσο πνεύμα διαπιστωτικό των αποτελεσμάτων, πιστεύετε ότι έχει προχωρήσει σε βαθμό απαράδεκτο, δηλαδή σε βαθμό που πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, να χτυπήσουν όλες οι καμπάνες του τόπου η μαγεία και η σατανολατρία? Αυτό βλέπετε εδώ τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα ξέσπασμα, ένα αποτέλεσμα, κύριε Μιχαλόπουλε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τώρα. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, ας πούμε, αυτής της πνευματικής αποσυνθέσεως και αυτής της σύψεως. Είναι δηλαδή, είναι φοβερό με το κατάντημα εκεί που έχουμε σήμερα φτάσει. Και βλέπουμε εδώ, κάνουμε έναν υπεράνθρωπο αγώνα, ας πούμε, και τι πόλεμο δεν εφιστάμεθα. Τι πόλεμο δεν εφιστάμεθα. Γνωρίζετε πολύ καλά και τα έχουμε, ας πούμε, συζητήσει. Εδώ και αν θα υπάρχει, ας πούμε, αν θα υπάρχουν 2, 3, 4, 5 φυλάκια και εκείνο θα θέλω, ας πούμε, να τα καταστρέψω. Μην υπάρχει δηλαδή τίποτε που άλλος να ελέγχεται. Εγώ ξέρω και ότι το μοναστήρι σας ειδικά έχει δεχθεί και ειδικά οι ευχές
οι σωτήριες αυτές τις ευχές τις οποίες διαβάζετε έχουν δεχτεί έναν πόλεμο ηρωνίας βασικά κατά πρώτον. Διότι έπρεπε να φτάσουμε εδώ που, φτάσαμε για να δικαιωθούμε. Για να δικαιωθείτε πλήρως, εγώ όταν ξέσπασε το σκάνδαλο αμέσως αυτό και ήρθαν στο φως τα όσα ήρθαν, αμέσως ο νους μου ήρθε εδώ στο Άγιο Μοναστήρι και γι' αυτό είμαστε σήμερα το πρωί. Κύριε Μιχαλόπουλε. Για να μιλήσουμε πάνω στο θέμα με την τεράστια πείρα σας και βέβαια που θα ευχότανε κανείς να μην την έχετε αυτή την πείρα. Οπωσδήποτε. Και... αλλά θα φύγω όμως όταν ο Θεός με καλέσει για ένα πράγμα ευτυχισμένος από αυτόν τον κόσμο που πέρα που θα αφήσω με τη χάρη του Θεού μια υποδειγματική αδελφότητα και τη λέω προς τιμή των αδελφών που καίγονται σαν τη λαμπάδα, έχουμε ένα πίνακα στο συνοδικό, μου τον είχαν δωρήσει με ένα μοναχό που έχει μια αναμένη λαμπάδα, την προσέξτε μετά που θα βγαίνετε και γράφει πάνω αναλύσκω με άλλες υπηρετών που πραγματικά καίγονται όπως η έγινε λαμπάδα για την υπηρεσία των πνευματικών, των καθηκόντων και των συνανθρώπων των πολύ περισσότερο. Πέρα από εκεί θα φύγω ευτυχισμένος, διότι πολλοί νέοι, κύριε Μιχαλόπουλε, που ανέφερα προηγουμένως με ναρκωτικά, με τατουάζ που είχαν στα χέρια τους και κάναν πλαστικές, πολλοί νέοι που ήταν αρνητικά στοιχεία και της Εκκλησίας και του έθνους, σήμερα είναι με υποδειγματικές χριστιανικές οικογένειες. Και μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες μου είναι πως και μέσα στα ναρκωτικά και μέσα στην άργηση και μέσα στην ασωτεία και στην ακολασία υπάρχουν νέοι που είναι σε αναζήτηση. Και όταν θα βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο, το κατάλληλο μέρος, είναι ικανοί να μεταστραφούν, κύριε Μιχαλόπουλε. Είναι καλά τα παιδιά μας, γι' αυτό εγώ πονώ. Γι' αυτό είδα αυτά τα παιδιά και έκλαψα μέσα στο κανάλι σαν θύματα αυτά τα παιδιά, γιατί άλλοι θα έπρεπε να είναι τις χειροπέδες και να πάνε μέσα, εκείνοι που έχουν συμβάλει να φτάσουν αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Και αυτοί οι άλλοι ποιοι είναι για σας, κατά σας συμβαίνονται? Πρώτα οι γονείς. Όταν πήγα στις φυλακές που λειτουργήσε από τους είπα, δεν σας είπα απλώς τι ωραία, προετών εδώ στις φυλακές Αυλώνος και είπα δύο λόγια περί μετανοίας, τι θα έλεγα μέσα στους φυλακισμένους, πολύ περισσότερο. Τρία παιδιά ζήτησαν να εξομολογηθούν και μου έδωσε το γραφείο του διοικητής και τα εξομολόγησε εκεί στο γραφείο. Ένα από αυτά ήταν στρατιώτης και έφυγε από το στρατό κρυφά και έκανε κλοπή και έτσι τον πιάσανε. Ήταν πριν πάει στο στρατό, είχε αυτό το πάθος. Και αφού εξομολογήθηκε το παιδί αυτό και του είπα, από πότε άρχισες για πρώτη φορά να κλέβεις? Και μου λέει, από την τελευταία τάξη του δημοτικού. Πήγα στο σπίτι, πίναγα. Άνοιξε το ψυγείο, ήταν άδειο. Πίναγα πάρα πολύ. Η μάνα μου έστειλε τον πατέρα μου στο διάβολο και τον μούτζωνε. Ο πατέρας μου τη μάνα μου. Ο πατέρας μου απατούσε τη μάνα μου. Η μάνα μου απατούσε τον πατέρα μου. Τα βλέπα αυτά μικρό παιδί. Δεν είχαμε οικογένεια. Και εκείνη την ημέρα δεν ήταν γονείς στο σπίτι. Και από την πείνα πήγα κρυφά και έκλεψα ένα καρφέλι ψωμί. Ήταν η πρώτη φορά που έκλεψα για να φάω. Και από εκεί μετά μου έγινε αυτό συνήθεια. Και με παρακάλεσε, όταν αυτός ο διοικητής πήρε τη μάνα για το παιδί αυτό, λέει, δεν έχω παιδί, τον κλέφτη, τον παλιάνθρωπο κτλ. Και μου λέει ο διοικητής, σας παρακαλώ αν μπορείτε να τον αναλάβετε, γιατί μου λέει καλό παιδί. Και τον είχα αναλάβει, του είπα, εγώ θα είμαι σήμερα ο πατέρας σου, από σήμερα ο αδελφός σου και ο φίλος σου, όχι μόνο ο πνευματικός που σε εξομολόγησε. Τι θα θέλεις, θα με παίρνεις τηλέφωνο εδώ από το διοικητή και θα το έχεις. Μέχρι που απελήθηκε, φροντίσαμε και βγήκε νωρίτερα από τη φυλακή, μένιωσε το παιδί σαν πατέρα του, σαν αδελφό του, σαν φίλο του. Έγινε ένα θαυμάσιο, κύριε Μιχαλόπουλε, παιδί, που όταν έγινε καλό, μετά το ζήτησε και η μάνα. Τώρα έχει υποκατασταθεί, είναι πάνω και από την ξάθηκοντα. Λοιπόν, πρώτο έγινε κλέφτης από ένα καρβέλι ψωμί. Και ένα άλλο πάλι που είχε κάνει, ας το πούμε, βιασμό και εξομολογήθηκε αυτό, όταν λέω τι κανόνα να σου βάλω, εσύ θα πεθάνεις στις φυλακές, θα τον πέραν από εδώ και θα τον πήγαινε στην Κέρκυρα. Τον κανόνα σου τον κάνεις. Μόνο μετανοήσεις για την πράξη που έκανες. Και αυτό μου είπε πώς οδηγήθηκε από το κανάλι της τηλεοράσεως και έκανε αυτή την πράξη που έκανε, κύριε Μιχαλόπουλε.
Και τι μου είπε στο τέλος κλαίγοντας? Δεν θα ικανοποιηθώ με τίποτε, ό,τι και να μου βάλετε, ούτε στις φυλακές που θα με πάνε στην Κέρκυρα. Εάν δεν με σκοτώσουν. Αν με σκοτώσουν, τότε θα ησυχάσω. Και θα λυτρωθώ από τις τύψεις της συνειδήσεως. Να λοιπόν τα θύματα, πώς είναι θύματα. Ευθύνονται λοιπόν οι γονείς που δεν κατηχούν τα παιδιά, που δεν δίνουν παράδειγμα στα παιδιά τους. Ευθύνονται, όπως είπα, αυτοί με όλα αυτά που παρουσιάζουν, ας πούμε. Με την ανοχή βέβαια της πολιτείας. Και της Εκκλησίας. Και θα δούμε και της Εκκλησίας, βεβαίως και της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία έπρεπε να έχει κινηθεί. Οπωσδήποτε. Με τη δικαιοσύνη για τα διάφορα κανάλια. Γιατί κάποιοι έπρεπε να παρακολουθούν τι γίνεται κάθε βράδυ, ειδικά μετά τις 11-12 σε όλα τα κανάλια. Αλλά τώρα πλέον έχει εξαπλωθεί το θέμα και του σατανισμού και της πορνείας και τις πρωινές ζώνες πλέον. Αρχίζουν από το πρωί και τελειώνουν με το βράδυ. Και θα δούμε ακόμη χειρότερα, κύριε Μικρινόλη. Γιατί ξέρετε κάτι, καθόμουν και φιλοσοφούσα και το έλεγα προχθές σε μια ομάδα πνευματικών μου παιδιών. Λέω, για κοιτάξτε να δείτε. Ο Χριστός σε αυτούς που τον ακολουθούν, σε αυτούς που τον ακολουθούν, τους τιμά και τους αντιδοξάζει και τους αγιάζει. Αυτοί που τον ακολουθούν. Λέμε τώρα ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, όλοι οι Άγιοι που δεν τους γνώρισαν προσωπικά πριν 10, 15, 16 αιώνες και είναι σαν να τους ζούμε αφού τους φέρουμε τα ονόματά τους, τους εορτάζουμε, τους πανηγυρίζουμε. Πόσο τους έχει αντιδοξάσει ο Θεός αυτούς που πιστά τον έχουν ακολουθήσει και πόσο εξευτελίζει ο Σατανάς αυτούς που τον ακολουθούν. Αυτό φιλοσοφούσα προχθές με αυτά τα παιδάκια, αυτά τα θύματα. Λοιπόν, γιατί λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ουδέν κρυπτών εμι φανερών γεννήσετε. Τους βάζει, τον υπηρετούν, τον λατρεύουν, κάνουν τι κάνουν και μετά τους πάμε χειροπέδες στη φυλακή και τους εκτελίζει γι' όλα. Όπως μου λέει μια φορά εδώ μια δαιμονισμένη την ώρα στην κρίση που είχε, πριν γίνω επίσκοπος, και με έλεγε, ρε παπά, ακριβώς έτσι, με τρία όπλα πολεμώ τους χριστιανούς. Με το σουφλί, με το πάπλωμα και τη σφυρίχτρα. Και τα εξηγούσε ο ίδιος. Με το σουφλί κάντο, δεν θα σε δει κανείς. Με το πάπλωμα θα σε σκεπάζω, δεν θα σε πάρει δει κανείς. Και μετά λέμε τη σφυρίχτρα, τους ξεφτελίζω. Αυτό είναι το σύστημά του. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή το Χριστός λέει ουδέν κρυπτών ημί φανερών γεννήσατε, θα δούμε δυστυχώς ακόμη και άλλα εξίσου σοβαρά. Εξίσου σοβαρά. Έχετε αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιπτώσεις, χιλιάδες περιπτώσεις και διαβάζοντας ευχές των εξορκισμών, αλλά πάνω απ' όλα και με τις μαγείες και όλες αυτές τις καταστάσεις και έχετε φέρει με τον δικό σας τρόπο, τον εξαιρετικό τρόπο, την αντίστασή σας και έχετε κάνει κάποια μικρά ή μεγάλα, αν και δεν υπάρχουν μικρά ή μεγάλα, αλλά εγώ μπορώ να το πω έτσι, μικρά ή μεγάλα, θαύματα εδώ, ώστε οι άνθρωποι να λυτρωθούν και μετά να έρχονται εις το μοναστήρι σας λυτρωμένοι και να έχουν προστεθεί και αυτοί όσο μπορούν σε αυτή την ιερά κοινότητα που έχετε εδώ. Θα ήθελα να μου πείτε, αφαιρώντας πλέον το επισκοπικό αξίωμα που ποιον έχετε, βγάζοντας το εγκόλπιο και μεταβαλλόμενος, αν και πάντα είναι κανείς έτσι, έτσι ξεκινάει και έτσι παραμένει, ως ένας απλός κληρικός, ένας απλός παπάς, όπως τον θέλει ο κόσμος, ο λαός, τον παπά ο οποίος θέργευε κάποτε τις αποσταμένες ελπίδες του παπά του κρυφού σχολείου. Γιατί και εδώ ένα κρυφό σχολείο είναι ένα κρυφό σχολείο Ορθοδοξίας, έστω αν είναι φανερό σχολείο και έστω αν έρχονται χιλιάδες άνθρωποι. Πώς νιώθετε μετά από κάθε τέτοια θεία κατάσταση που έρχεστε αντιμέτωπος με τον Σατανά? Εσείς με τον Θεό, ο Σατανάς απέναντί σας. Και εσείς μεσολαβητής, με επίκληση του Αγίου Πνεύματος και του Θεού, να τον βγάλετε, να τον αποσπάσετε, να τον πετάξετε, να τον διαλύσετε μέσα από τον δαιμονιζόμενο, μέσα από τον άνθρωπο ο οποίος φέρει τα σπέρματα ή τις πράξεις μαγείας. Θέλω να μιλήσει ο απλός άνθρωπος, ο απλός παπάς. Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλόπουλε, για να έχει μια απόλυτη επιτυχία σε αυτή την πάλη, είτε είναι ανώτερος κληρικός επίσκοπος, είτε είναι κατώτερος, πρεσβύτερος,
όταν έρθει αντιμέτωπος με τον Σατανά, θα πρέπει πρωτίστως να έχει τη συνέστησή σου με τη αναξιότητός του και τη αμαρτωλότητός του. Και να πιστεύει ότι εκείνη την ώρα, ας πούμε, δεν πολεμάει τον Σατανά εκείνος με την αρετή του και με την αγιότητα του βίου του και με την αξία του, αλλά αν και αναξίως με το υπούργημα το οποίο φέρει. Και δεν είναι, ας πούμε, ο ιερεύς εκείνος ή ο επίσκοπος θα βγάλει τον Σατανά, αλλά είναι αυτός ο Θεός που ενεργεί διαμέσου του κληρικού. Ναι, σαφώς, σαφώς. Γιατί ξέρετε, στις εμπειρίες μας εδώ ο Σατανάς είναι φοβερός. Φοβερός, όταν λέμε φοβερός, φοβερός. Σκέγεται, σεβασμό. Ναι, σας φέρνω παράδειγμα που πριν γίνω επίσκοπος. Λοιπόν, όταν γι' αυτό σας είπα, πρέπει κανείς να έχει αυτή την επίγνωση της αμαρτωλότητός του και της αναξιότητός του. Και ότι μόνο ο Θεός θα μπορέσει να βγάλει το Σατανά και όχι εκείνος σαν άτομο. Διότι αυτό είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς ότι εκείνος θα το βγάλει το Σατανά. Λοιπόν, μου έλεγε μία, ο Σατανάς διαμέσου μιας κοπέλας που έπασχε, εσύ μου έλεγε θα με βγάλεις εμένα. Μόνο εσύ θα με βγάλεις εμένα. Φοβερός ο Σατανάς. Για να με ρίξει στην έπαρση, στην κοινοδοξία. Λέω, εγώ δεν μπορώ να σε βγάλω. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ο Άγιος θα σε βγάλει εδώ και η Αγία που είναι εδώ ζωντανή. Κοίτα μωρέ, λέει, να μην μπορώ να τον ρίξω στην υπερηφάνεια. Το καταλάβατε όμως. Δεν θα το καταλάβατε. Κύριε. Πάλι από άλλο. Ναι, από άλλο. Από άλλο, πάλι, από δρόμο, ναι. Από άλλο να με κάνει να πιστέψω ότι έχω ταπείνωση. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πραγματικά τον τρόμαξα, τον φοβήθηκα. Λέω, φοβερός. Από όπου σε πιάσει. Εσύ θα με βγάλεις ή να με πεις ότι εγώ θα τον βγάλω. Αφού είπα, δεν σε βγάζω εγώ, θα σε βγάλουν οι Άγιοι. Λέει, κοίταξε, λέει, να μην μπορώ να τον ρίξω σε υπερηφάνεια. Πάλι με κάνει να πιστέψω ότι έχω ταπείνωση, να με πιάσει από εκεί. Είναι φοβερός. Γι' αυτό λοιπόν, λέω, θα πρέπει κανείς να έχει αυτή την επίγνωση, αυτή τη συνέστηση, διότι πραγματικά ο Θεός είναι εκείνος. Όπως ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί διαμέσου του Επισκόπου, του Ιερέως και μεταβάλλονται τα τίμια δώρα σε σώμα και άμα Χριστού, όπως γίνονται όλα τα μυστήρια, έτσι ακόμη και αυτή η έξοδος του δαιμονίου από τον Πάσχονα. Θα ήθελα, Σεβερνιώτη, πριν κλείσουμε την εκπομπή και που εσείς βεβαίως και το μοναστήρι σας είναι ανοιχτό στην κυριολεξία, ανοιχτό νύχτα και μέρα αν χρειαστεί για τον ανθρώπινο πόνο και για την ανθρώπινη λύτρωση, να λέγατε αυτό που μου είπατε πριν αρχίζει η συνέντευξη για την περίπτωση αυτών των δύο κοριτσιών που ερχόμενες, θέλω το σκέλωσμα του ταξιού, που έσπαγαν τα λάστιχα ώστε να έρθουν στο μοναστήρι σε τρία ταξί. Στα τρία ταξί. Πέσπασαν τα λάστιχα. Των δύο κοριτσών, εν πάση περιπτώσει. Των δύο κοριτσών. Μάλιστα. Που ξεκίνησαν να έρθουν στο μοναστήρι. Μάλιστα. Και στο πρώτο ταξί. Ναι, αλλά έχει σημασία όμως, πρέπει να λεχθεί τι ήταν αυτά τα πρόσωπα. Ήτανε που είχαν, ας πούμε, σχέση με την. Με τη μαγεία. Με την, ναι. Με τη μαγεία, αυτό, μαγεία και αλλά αυτό μιλάμε. Και ναι. Κάτι φοβερότερο από τη μαγεία είναι η σατανολατρία. Σατανολατρία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και παιδί. Και ήταν εδώ για να ακούσουν τις λειτουργικές. Δεν ήρθαν αυτό με μια απορία, έχει σημασία, κύριε Μιχαλή. Ναι. Είχαν την απορία εάν πλέον για αυτές υπάρχει σωτηρία. Αν μπορούν να σωθούν ύστερα από αυτά τα οποία κάνανε. Ερχόταν με πρόθεση μετανοίας. Γι' αυτό έγινε κυρίως αυτό που έγινε. Λοιπόν, σκάσανε τα λάστιχα και τα τέσσερα του αυτοκινήτου. Στο πρώτο ταξί. Στο πρώτο ταξί. Και παίρνουν δεύτερο ταξί και δεν πήγε ο άνθρωπος 200-300 μέτρα, σκάνε τα δύο τα λάστιχα στο άλλο ταξί. Μετά παίρνουν τρίτο ταξί και σκάει το ένα το λάστιχο. Και φυσικά πέρασε αρκετός χρόνος που δεν πρόλαβαν, ας πούμε, να φτάσουν την ώρα των εξορκισμών εδώ και είπε η μία από τις δύο ότι βρε διάβολε, θέλεις δεν θέλεις, εγώ θέλω να πάω σε μερική ή θα πάω έστω και με τα πόδια. Και ήρθε, μαρτύρησε μέχρι που να φτάσει επάνω. Και κάτι παρόμοιο βέβαια έχω ακούσει από πολλούς. Ότι τους φέρνει εμπόδια ο Σατανάς. Βέβαια, ήρθε ένας από τη Γερμανία που σήμερα είναι από τα καλά πνευματικά μου παιδιά, που ήρθε, ας πούμε, με πρόθεση να μετανοήσει, να αλλάξει ζωή κτλ. Και έφτασε μέχρι την κάτω στροφή
και μία δύναμη αόρατη τον γύριζε πίσω. Και γύρισε πίσω και έφυγε. Και ήρθε μετά από ένα διαμήνο ξανά έρθει πάλι. Σαν μοναστηριακό συγκρότημα, σαν Άγιος Τόπος εδώ που είστε, έχετε δεχτεί τον πόλεμο του Σατανά με κάποια περιστατικά τα οποία μπορεί να πείτε? Αυτό, κύριε Μιχαλόπουλε, είναι μια δύσκολη απάντηση, γιατί αυτά πρέπει να παραμένουν για τον καθέναν προσωπικά. Προσωπικά. Το δέχομαι, δεν είναι. Και βέβαια το έχω εμπιστευτεί, ας πούμε, σε ορισμένους αδελφούς. Όχι, κάτι που να έγινε από το σύνολο. Δεν θέλω προσωπικά, ναι. Εσείς. Κάτι που έγινε αντιληπτό από όλο το σύνολο. Κάτι που ένιωσε αυτόν τον πόλεμο, το ένιωσε το σύνολο της αδελφότητος. Κάποιος πειρασμός που έγινε αποδεκτός, που τον κατάλαβε όλο το σύνολο του μοναστηριού, αν υπήρξε. Όχι, νόμιζα και εδώ έχετε καθιερωθεί πλέον. Νόμιζα ότι με ρωτούσατε, ας το πούμε, αν είδαμε και προσωπικά. Όχι, όταν... δεν φτάνω εκεί. Αυτό ναι. Είναι θέμα το οποίο δεν αγγίζω. Ναι, ναι. Δεν αγγίζω. Αλλά επειδή αυτό το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού έχει, το δικό σας μοναστήρι, έχει πλέον καθιερωθεί ως το μοναστήρι των εξορκισμών, το μοναστήρι που πολεμά τη μαγεία, το μοναστήρι που καταπολεμά τη σατανολατρεία, το μοναστήρι που λυτρώνει τους ανθρώπους από αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, και σας ερωτώ, εφόσον έχετε αναλάβει αυτό το έργο, έργο μεγάλο και δύσκολο, και τραγικά δύσκολο, εάν έχει γίνει κάτι, να σας πω, το και να έγινε αντιληπτό από όλο το μοναστήρι. Να σας πω πάνω σε αυτό. Βέβαια, εδώ είναι μάρτυρες, πολλοί ακόμα, όχι από τους αδελφούς, αλλά και από τους πιστούς, ναι. Που βλέπουν έξω στον μεγάλο ναό, εδώ που διαβάζουμε πολλές φορές, ναι. Όχι την ώρα της παρακλήσεως, γιατί παλαιότερα αφήναμε αυτούς που είχαν κρίσεις, τώρα όμως τους απομονώνουμε για να μην αποσπάται η προσοχή των άλλων που έρχονται για να παρακολουθήσουν την παράκληση, και τους διαβάζουμε μετά μεμονωμένα. Mm. Και έχουν δει πολύ φοβερά πράγματα από αυτούς την ώρα που τους διαβάζουμε εδώ πέρα, ακόμη και από τους προσκυνητάς. Και είδαν και ήκουσαν πολλά. Πολλοί από ακούγαν τα αμαρτήματά τους που είχαν διαπράξει. Τους τα φωνάζανε. Και μάλιστα αυτοί μετά μετανοήσαν, διότι βλέπαν, τους λέει, αυτά τα πράγματα εγώ τα ξέρω που τα έκανα. Και ο Θεός που με έβλεπε. Ή ο Σατανάς που με έβαζε. Πολλές τέτοιες συγκλονιστικές, ας πούμε, εμπειρίες. Αλλά όσο για το θέμα εδώ, ότι αφορά που λέτε την αδελφότητα, είμαι θαυθωρακισμένη, κύριε Μιχαλόπουλε, και όσοι τα έχουν τα βάλει με το μοναστήρι πήγαν κακήν κακός, είτε σαν άτομα είτε σαν ομάδα, γιατί είμαι θαυθωρακισμένη από αυτή τη χάρη του Θεού και από αυτή την προστασία των Αγίων της Μονής μας. Έχουμε, θα πρέπει να ξέρετε, κάθε μέρα λειτουργία. Βραδινό εδώ δεν έχουμε βραδινή τράπεζα, παίρνουν οι αδελφοί μόνο το μεσημέρι, θα φάνε το βράδυ, θα πάρουν ένα τσάι, ένα φρούτο, ακριβώς γιατί έχουν με κάθε μέρα λειτουργία και μεταλαμβάνουν οι αδελφοί κάθε μέρα, και αυτή η συχνή θεία μετάληψης, και για να μεταλαμβάνει κάθε μέρα προσέχει τα μάτια του και τη γλώσσα του και την ακοή του, να μην έχει λόγια περιττά, να καλλιεργούν όσο μπορούν περισσότερο την ιερά προσευχή. Και αυτή η συχνή θεία μετάληψης που έχουμε κάθε μέρα και η ζωή με τη χάρη του Θεού που ζούμε, μας θωρακίζει η χάρη του Θεού και η ζωντανή παρουσία των Αγίων μας. Αν δεν είχαμε τη ζωντανή παρουσία των Αγίων μας, που αρκετοί στην ιστορία της Μονής τα 33 χρόνια έχουν δει και οφθαλμοφανώς τους Αγίους της Μονής, και εγώ δεν ξέρω τι θα γινόμασταν. Το άχτι δηλαδή που μας έχει ο Σατανάς για το έργο το οποίο επιτελείται. Αλλά μας θωρακίζει η χάρη του Θεού και η ζωντανή προστασία των Αγίων μας. Τι άλλο θα θέλατε να πείτε πριν κλείσουμε αυτή την συζήτηση? Μια συζήτηση η οποία προήλθε, έγινε αναγκαία περισσότερο από τα δυσάρεστα γεγονότα τα οποία πληροφορήθηκε ο ελληνικός λαός και έγινε μάρτυς αυτών των γεγονότων, της σατανολατρίας, της μαγείας, όλων αυτών των καταστάσεων, των θλιβερών καταστάσεων, σε μια χώρα η οποία εδώ έχει ανδρώσει και έχει περπατήσει όσο πουθενά αλλού, τόσο η ορθοδοξία όσο και η παράδοση της κλινικής οικογένειας, σε μενόμους αυστηρούς και ηθικούς. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες, μα πάρα πολλοί Έλληνες, έχουν γίνει συνεταίροι στην κυριολεξία του Σατανά. Τι θα θέλατε να πείτε πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή? Κύριε Μιχαλόπουλε, θα ήθελα να πω το εξής.
Όταν ήρθε εδώ ένας ναρκωμανής νέος, δικόευσε τον παλικάρι που ήταν σε άσφυκο φωλιά του χέρι του από τις βελόνες, από την ηρωίνη, μου είπε: «Η τελευταία μου ελπίδα είστε εσείς. Αν δεν με βοηθήσετε κι εσείς, ή θα τρελαθώ ή θα αυτοκτονήσω». Και με συνεκίνησε αυτό το παιδί πάρα πολύ. Δεν θα σας πω όλη την ιστορία, ίσως μια άλλη φορά, γιατί θέλω να το γράψω και βιβλίο αυτό. Έχει με πολύ μεγάλη συνέχεια αυτή η ιστορία, ειδικά αυτό το παιδί, το οποίο πέθανε και αναστήθηκε. Και τι είδε, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Αλλά παίρνω ένα μέρος για να δώσω την απάντηση. Και με έκανε και έκλαψα και του είπα: «Λυπάμαι», του λέω, «Λεβέντη μου, που ήρθες εσύ εδώ και με βρήκες και δεν ήρθα εγώ να σε συναντήσω. Δεν ήρθα εγώ να σε βρω». Και του είπα ότι με φώτισε ο Θεός. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να πω, θυμόμενος αυτή τη σκηνή, τη συγκλονιστική για μένα σκηνή και την εμπειρία που είχε στη συνέχεια με αυτό το παιδί, να παρακαλέσω όσους μας ακούν, είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι εκκλησιαστικοί, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι. Ο καθένας από εμάς, και πρώτος εγώ, από αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Γιατί θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι όλοι φέρουμε κάποια ευθύνη, χωρίς να ρίχνουμε τον μπαλάκι στον άλλο, για αυτό το κατάντημα. Γιατί αν μια Αγία Ανίνα, φωτίστρια της Γεωργίας, μια κοπέλα που ήταν 17, 18, 19 χρονών, κατόρθωσε μια χώρα που ήταν στην ειδωλολατρία να την φέρει στην Ορθοδοξία, τι θα μπορεί να κάνει ο καθένας, αν σαν άτομο κατορθώσει πρωτίστως να ενωθεί με το Θεό. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ, ο χριστιανός που έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο ασφαλίζει 1000 ανθρώπους γύρω του. 1000 ανθρώπους γύρω του. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όσους μας ακούν, να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας και να ανασκομπωθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για το άτομό μας, για την οικογένειά μας και περισσότερο για το έθνος μας και γενικότερα για όλη την κοινωνία. Το έθνος αυτό που λέγεται Ελλάδα, με τόση ιστορία, με τόσο πολιτισμό, με τόσους Αγίους, να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τώρα είμαι θεωρημένοι, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα ήθελα να πω. Αφού σας ευχαριστήσω και θέλω να σας πω το εξής, τελειώντας, ότι συνεχίστε, διότι προσφέρετε έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία, αλλά γενικά προσφέρετε έργο όπως δίνουν τα πράγματα και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φίλα τη διάβασε, έφτασε στο τέλος της. Είμαστε στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού. Συνομιλήσαμε με τον σεβασμιότατο κύριο Κυπριανό, πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου των Ενισταμένων του Πατρίου Νεολογίου, έναν ιεράρχ ο οποίος αγωνίζεται εδώ και χρόνια κατά της σαταρμαντρίας και κατά της μαγείας. Ένας ιεράρχης ο οποίος δίνει από το μοναστήρι εδώ στη Φυλή τον αγώνα του για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Γεια σας.